Σύνδεσαι τώρα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και τον Σταμάτη Εσημένιο. Καλή χρονιά, Σταμάτη, από την Αθήνα. Μια χρονιά μεγάλων προκλήσεων, ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που δοκιμάζεται από την κρίση. Δεν ξέρω αν η κυρία Μέρκελ ήθελε να εμπεδώσει ένα αίσθημα αισιοδοξίας με αυτό το μήνυμα. Αν το ήθελε όμως, μάλλον απέτυχε. Μάλλον δεν ξεχύλιζε, θα μπορούσαμε να πούμε, σειρά η αισιοδοξία. Πάντως, όλοι οι ηγέτες προετοιμάζουν τους πολίτες τους για ένα δύσκολο 2003. Οι στόχοι, θα μπορούσαμε να πούμε, των χωρών της Ευρωζώνης είναι σχεδόν οι ίδιοι και έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων και μάλιστα καθορίστηκαν ενόσω η μάχη για την αντιμετώπιση της ευρωκρίσης ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο τίθεται από σήμερα σε ισχύ, καθώς έχει επικυρωθεί από 16 χώρες και έχει υπογραφεί συνολικά από 25. Ο κυριότερος στόχος θα είναι η δημοσιονομική πειθαρχία με τη συγκράτηση των ελλημάτων, με την υιοθέτηση του χρεόφρενου και των αυτόματων όμως κυρώσεων στους παραβάτες. Σε αυτό παρέπεμψαν οι ηγέτες της Ευρωζώνης στα μηνύματά τους, αλλά και ο Ντέιβιντ Κάμερον, μολονότι δεν έχει υπογράψει η Βρετανία το δημοσιονομικό σύμφωνο. Ο πρωθυπουργός της χώρας προβλέπει για τη χώρα του μείωση των ελλημάτων, μείωση των δαπανών του δημοσίου και άλλα παρόμοια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι και το στοίχημα του Μπαράκ Ομπάμα που παλεύει για να αποφύγει τον δημοσιονομικό γκρεμό. Ένας δεύτερος κοινός στόχος που ακούσαμε στα μηνύματα των ηγετών είναι η τιθάσευση των χρηματαγορών. Το είπε ξεκάθαρα ο Φρανσουά Ολάν, το έθιξε η καγκελάριος Μέρκελ στο μήνυμά της, όπου ήταν σαφής ο επικριτικός τόνος έναντι των αγορών, αλλά και η αποφασιστικότητα επιβολής στις αγορές κανόνων. Είναι οι λεγόμενες παράλληλες δράσεις που λέγαμε τους προηγούμενους μήνες, οι οποίες όμως συναντούν, όπως ξέρεις, ισχυρές αντιστάσεις από το Λονδίνο, από την Ουάσιγκτον και όχι μόνο. Τώρα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι το τρίτο στοίχημα των Ευρωπαίων. Ωστόσο, η ανάγκη δεν είναι σία η ίδια σε κάθε χώρα. Επιτακτικά τίθεται το θέμα για τη Γαλλία και την Ιταλία και φυσικά για όλες τις προβληματικές χώρες της Ευρωζώνης. Πιο άνετη είναι η Γερμανία, που έκανε πριν από 10 χρόνια αυτά που καλείται να κάνει εντός του 2013 η Γαλλία, προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και κατά συνέπεια να μειώσει την ανεργία η οποία καλπάζει. Αυτό βέβαια είναι και το ελληνικό στοίχημα. Σε κάθε περίπτωση. Στοιχήματα βεβαίως όλα αυτά σε πολύ πιο δύσκολες κοινωνικές συνθήκες κάθε χρόνο που περνάει. Έτσι. Και βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική της λιτότητας θα συνεχιστεί για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και άλλες χώρες. Ακόμη και ο Ιταλός πρόεδρος Ναπολιτάνο, το ακούσαμε προηγουμένως στο βίντεο, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της λιτότητας. Χωρίς τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, λέει, η κατάσταση για την Ιταλία θα ήταν πολύ χειρότερη. Μάλιστα, εδώ υπογράμμισε όμως, και αυτό έχει σημασία, υπογράμμισε την ανάγκη δικαιότερης κατανομής των βαρών. Και αυτό σία καλά θα κάνουν να το προσέξουν και οι υπόλοιποι κυβερνώντες στην Ευρωζώνη αλλά και αλλού, διότι ήδη βλέπουμε ότι η άδικη κατανομή των βαρών κάνει τις χώρες αυτές καζάνι που βράζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Τώρα στη...